τέλος στην αναζήτηση και ταυτόχρονα στο θρίλερ και την ανησυχία που προκάλεσε με την εξαφάνισή του πριν από 15 ημέρες τη σίδερη φιλιατών έβαλε ο ίδιος ο 35χρονος Ηλίας Ντρίκο που επέστρεψε σώος και αυλαβής στην οικογένειά του. Τις τελευταίες ημέρες η αισιοδοξία για τον 35χρονο που είχε εξαφανιστεί χωρίς να πει το παραμικρό είχε επιστρέψει αφού κάτοικος της περιοχής είχε καταθέσει πως τον είχε δει σε απομακρυσμένη περιοχή. Η μαρτυρία αξιολογήθηκε ω εξαιρετικά σοβαρή από τι αρχέ και οι ελπίδε αναπτερώθηκαν για να επιβεβαιωθούν νωρί το πρωί όταν ο 35χρονο επέστρεψε στην οικογένειά του. Πληροφορίε αναφέρουν ότι ο Ηλία Ντρίκο εντοπίστηκε από τον πατέρα του, στο παλιό πατρικό του, σε σημείο μακριά από το χωριό, που σύμφωνα με την κατάθεσή του πήγε και άλλε φορέ το διάστημα τη εξαφάνισή του. Λίγο μετά τι 10 το πρωί, ο 35χρονο βρέθηκε στη Διεύθυνση Αστυνομία τη Πρωτεία, όπου έδωσε κατάθεση για του λόγου για του οποίου εξαφανίστηκε, αλλά και για το πώ κινήθηκε όλε τι προηγούμενε ημέρε. Όπω προκύπτει από την κατάθεσή του, επικαλέστηκε κάποιου οικογενειακού και προσωπικού λόγου που τον οδήγησαν στην απόφαση να εξαφανιστεί για κάποιε μέρε, στι οποίε περιπλανιόταν στην Ήπεθρο, σε περιοχέ που γνωρίζει άλλωστε καλύτερα από τον καθένα. Τις ημέρες της αναζήτησής του από τις αρχές, ακόμη και από εναέρια μέσα, έβρισκε διάφορα καταφύγια ενώ έτρωγε διάφορους καρπούς για να μείνει ζωντανός. Ο 35χρονος, μετά την κατάθεσή του στην αστυνομία, επέστρεψε στην οικογένειά του, ενώ η αστυνομία θεωρεί λήξασα την υπόθεση.